Καλησπέρα σε όλες και όλους, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι. Δεν θα επιχειρήσω να απαντήσω στο αρχικό ερώτημα του φίλου και συντρόφου του Κώστα σχέση με τη σημερινή εκδήλωση. Θα έλεγα όμως ότι κρίνοντας από την προσέλευση του κόσμου, μια εκδήλωση η οποία συζητάει τα αυτοδιοικητικά, τα μικρά, τα τοπικά, είναι ήδη ιδιαίτερα επιτυχημένη. Και αυτό δείχνει μάλλον ότι ο κόσμος, οι πολίτες, ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο από όσο και εμείς ήδη πολλές φορές νομίζουμε για ζητήματα τα οποία αφορούν ενδεχομένως τη ζωή τους πιο πολύ από ότι τα μεγάλα, τα κεντρικά πολιτικά τα οποία συνήθως συζητούν. Παρότι έχει και ποδόσφαιρο. Με... Κύριε Υπουργέ μου. Αυτό κατά νου, θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω εντάσσοντας την σημερινή συζήτηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Γιατί όπως υπόθηκε πριν, μπροστά μας στο επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι έχουμε μερικές πολύ κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Τολμώ να ισχυριστώ ότι οι αναμετρήσεις αυτές δεν αφορούν μόνο το σήμερα και το αύριο, δεν αφορούν μόνο το αμέσως προσεχές διάστημα, αλλά θα κρίνουν πάρα πολλά πράγματα και συνολικότερα για την πορεία της χώρας, αλλά και της Ευρώπης για τα χρόνια που έρχονται. Σε αυτές τις αναμετρήσεις προφανώς εντάσσονται και οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να παρουσιάσουμε, να μιλήσουμε για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου του 2019. Καταρχάς, θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές σε όλους ότι η αυτοδιοίκηση και κυρίως ο πρώτος βαθμός αποτέλεσε έναν από τους μεγάλους χαμένους, από τα μεγάλα θύματα της κρίσης. Της δημοσιονομικής, παραγωγικής, θεσμικής κρίσης, η οποία ενέσκυψε όχι ως φυσικό φαινόμενο, αλλά ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών το 2010, και η οποία οδήγησε και την αυτοδιοίκηση σε αποδιάρθρωση, σε σταδιακή απώλεια πόρων και προσωπικού, σε υποβάθμιση εν τέλει σε σχέση με τις ανάγκες και με τις δυνατότητες που έχει. Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε από την αρχή της κρίσης, η προσπάθεια την οποία ξεκίνησε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια είναι ακριβώς να μπορέσει να αντιστρέψει αυτή την κατεύθυνση. Πήραμε λοιπόν τις πρωτοβουλίες έτσι ώστε σταδιακά να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Φέτος, το 2018, η αύξηση αυτή θα είναι 5% των ΚΑΠ, των κεντρικών αυτοτελών πόρων, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η τάση αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, αυτό αποτυπώνεται και στο προεκλογισμό, στο προσχέδιο προεκλογικού του 2019. Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε στην δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία κατά την γνώμη μας είναι πάρα πολύ κρίσιμα, σημαντικά, όχι απλώς γιατί προσφέρουν νέα κονδύλια, αν θέλετε, νέους πόρους στην αυτοδιοίκηση, αλλά γιατί δίνουν τη δυνατότητα βάσει των αναγκών που οι ίδιοι οι φορείς αυτοδιοίκησης παρουσιάζουν, να καλύψουμε ανάγκες σε υποδομές, ανάγκες σε κοινωνικές δομές, οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα προγράμματα φιλότιμος, τα οποία υλοποιούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών τους τελευταίους μήνες, τα οποία ήδη έχουν συναντήσει πολύ μεγάλη θετική ανταπόκριση από όλους φορείς αυτοδιοίκησης, αυτό κατηγορούμε σε πάρα πολύ σημαντικό. Υλοποιούνται μέσω αυτών των προγραμμάτων έργα υποδομών, τα οποία δυστυχώς είχαν αφαιθεί στην τύχη τους όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και πριν από την κρίση. Και βεβαίως, πέρα από τις χρηματοδοτήσεις, πολύ σημαντικός, αν θέλετε, πυλώνας αυτής της προσπάθειας είναι η πολιτική βούληση για να αντιστραφεί η αποξήλωση σε ανθρώπινο προσωπικό, σε αναγκαίο επιστημονικό, εξειδικευμένο, αλλά και ανειδίκευτο προσωπικό που έχουν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα. Τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας αυτοδιοικητικός σε αυτή τη χώρα, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, ο οποίος να μην αναγνωρίζει την υποστελέχωση, την έλλειψη προσωπικού σε κρίσιμους τομείς, από την καθαριότητα μέχρι τις τεχνικές υπηρεσίες και τις διοικητικές υπηρεσίες και τις
οικονομικές των Δήμων, ως το βασικότερο νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή των Δήμων σε όλη τη χώρα. Η προσπάθεια λοιπόν η οποία γίνεται ακριβώς να αντιμετωπιστεί στον βαθμό του εφικτού και δεδομένου των δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά και με μια πολύ σοβαρή συστηματική δουλειά που έγινε κατά τη διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε το 1-1 στο δημόσιο, μας δίνει τη δυνατότητα, ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, τους επόμενους μήνες να προχωρήσουμε σε προσλήψεις απαραίτητες για μόνιμες, νέες μόνιμες οργανικές θέσεις που δίνουν για την κάλυψη βασικών αναγκών που αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Και αυτό δυσχεραίνει τη δουλειά όλων των φορέων της αυτοδιοίκησης. Και βεβαίως μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια, κεντρική περίοδο, θα έλεγα θέση, κατέχει η μεγάλη μεταρρύθμιση του κλεισθένη. Θα έλεγα ότι η μεταρρύθμιση του κλεισθένη, μια πολύ σημαντική, και θα προσπαθήσω να εξηγήσω όσο πιο συνοπτικά μπορώ, έτσι ώστε να έχουμε και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας μετά να κάνουμε διάλογο, γιατί αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία νομίζω από τους παράλληλους μονολόγους. Να εξηγήσω όμως γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική δημοκρατική τομή, θα έλεγα, στα πολιτικά πράγματα. Καταρχάς, ο κλεισθένης δεν είναι μόνο η απλή αναλογική. Αλλά και η απλή αναλογική δεν είναι μόνο μια απλή αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Και τι εννοώ με αυτό. Καταρχάς, σχέση με την απλή αναλογική. Νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους ότι ο τρόπος με τον οποίο συγκροτήθηκε η αυτοδιοίκηση στη χώρα μας, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί βεβαίως μιλώντας ειδικά για τη μεταπολιτευτική περίοδο και με την πάροδο των χρόνων, αυτό έγινε ακόμα πιο σαφές, ήταν ακριβώς μια αντιγραφή, ένα κακέκτυπο, θα έλεγα, του κεντρικού πολιτικού συστήματος. Με την έννοια της δημιουργίας παρατάξεων, οι οποίες δεν είχαν απευθεία σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες, με τη δημιουργία πολλές φορές πελατειακών δικτύων, εστιών διαφοράς, τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό κυριάρχησαν στην τοπική αυτοδιοίκηση τις τελευταίες δεκαετίες, και με τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και με άλλες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, να μένουν ημιτελείς. Έρχεται λοιπόν η απλή αναλογική και ουσιαστικά επιχειρεί να βάλει ένα τέλος σε όλο αυτό το τρόπο συγκρότησης της αυτοδιοίκησης των τελευταίων δεκαετιών. Και επιχείρησε να το κάνει αυτό όχι απλώς με την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Δεν μιλάμε απλώς για μία, αν θέλετε, δικαιότερη κατανομή των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μια άλλη λογική, μια άλλη φιλοσοφία για το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν λέμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά ο πρώτος βαθμός είναι το κατεξοχήν πεδίο στο οποίο μπορούν να παραχθούν νέες συνθέσεις, νέες συνενέσεις, αλλά, και αυτό πολλές φορές το ξεχνάμε, και το κατεξοχήν πεδίο στο οποίο μπορούν να αναβηθούν και να εκπροσωπηθούν και με θεσμικό τρόπο κινήσεις, πρωτοβουλίες, σχήματα, τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν, αν θέλετε, θεσμική αναφορά. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε πράξη. Το κάνουμε πράξη με την απλή λογική, η οποία επιτέλους δίνει τη δυνατότητα σε νέες δυνάμεις από την ίδια τοπική κοινωνία να εκπροσωπηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρουν μέρος στα δημοτικά πράγματα και με θεσμικό πλέον τρόπο και να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η διοίκηση στους Δήμους και τις περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Τελειώνει λοιπόν ένα μέχρι πρότινος, θα χαρακτήριζα, καρβονοθευτικό σύστημα στο οποίο η Δημοτική Αρχή, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή, είχε τη δυνατότητα να έχει μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία στα Δημοτικά Συμβούλια, χωρίς αυτή βεβαίως να αντανακλάται πάντα και στην δύναμή της, στην ισχύ της σε τοπικό επίπεδο. Η Λαϊκή Βούληση πλέον αποτυπώνεται με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στη σύνθεση των Συμβουλίων. Και αυτό, επαναλαμβάνω, έχει την αξία του όχι μόνο για τη δυνατότητα δημιουργίας συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών δημοτικών παρατάξεων, αλλά και για τους δρόμους που ανοίγει ως προς την δυνατότητα έκφρασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, δυνάμεων οι οποίες μέχρι τώρα βρίσκονταν αυτό που θα χαρακτηρίζαμε εκτός των τυχών, εκτός της δυνατότητας συμμετοχής και εκπροσώπησης. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, ο Κλεισθένης πράγματι συνιστά μια μεγάλη δημοκρατική τομή. Μια μεγάλη δημοκρατική τομή, η οποία ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία δεν διακρίνεται και για τις, αν θέλετε,
παραδόσεις κοινοτισμού που ιστορικά υπάρχουν σε άλλες δυτικές, καπιταλιστικές κατά τα άλλα, κοινωνίες, νομίζω μπορεί να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια η αυτοδιοίκηση να έχει πραγματικά το χαρακτήρα της διαχείρισης των τοπικών πραγμάτων από τοπικές δυνάμεις και όχι της ετεροδίκησης όπως συνέβαινε και πολλά χρόνια στο πρόσφατο παρελθόν. Παράλληλα, βεβαίως, επειδή είπα και πριν, ο Κλισθένης δεν περιορίζεται μόνο στα ζητήματα του εκλογικού συστήματος και της απλής αναλογικής. Για πρώτη φορά δίνεται μια πολύ μεγάλη μέρημνα στα ζητήματα της λεγόμενης ενδοδημοτικής αποτέλεσης. Η ενίσχυση η οποία προσφέρεται στα κοινοτικά συμβούλια, με πόρους αλλά και με αρμοδιότητες. Οι διαδικασίες θέσπισης τοπικών δημοψηφισμάτων, αλλά και ενίσχυσης των λαϊκών συνελεύσεων. Η ισχυροποίηση των επιτροπών διαβούλευσης. Η ενίσχυση, αν θέλετε, της μικρότερης κλίμακας κάτω από τον καλλικρατικό μέχρι σήμερα Δήμο, δηλαδή των κοινοτήτων, δίνει ακριβώς τη δυνατότητα για αυτήν την αποκέντρωση και εντός των ορίων του οργανισμού τοπικής αποδείξης, το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είδαμε και τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές φαινόμενα δημιουργίας μεγάλων αποστάσεων μεταξύ δημοτικών αρχών και τοπικών κοινωνιών. Ταυτόχρονα όμως για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε και τις διεθνείς εξελίξεις. Και ξέρετε, επειδή πολλές φορές συζητάμε για την ανάγκη αντιμετώπισης και ανάσχεσης νεοφιλελεύθερων πολιτικών, λογικών ιδιωτικοποίησης, βασικών λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, αυτό στο εξωτερικό, ειδικά σε χώρες της Ευρώπης αλλά και της Λατινικής και Βόρειας Αμερικής, σε πάρα πολλές περιπτώσεις εκκινεί από το τοπικό επίπεδο, εκκινεί από τον Δήμο και από την Περιφέρεια. Για να δώσω κάποια παραδείγματα, οι τάσεις επαναδημοτικοποίησης του ρεύματος και του νερού σε πάρα πολλές περιοχές της Δυτικής Ευρώπης γίνεται στο δημοτικό επίπεδο, δεν γίνεται από την ηγετική κυβέρνηση, γίνεται σε επίπεδο Δήμου. Άρα, με αυτή την έννοια, οι δυνατότητες οποίες ανοίγει ο Κλισθένης για να έχουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης τη δυνατότητα συμμετοχής σε τέτοια σχήματα, διεκδίκησης δηλαδή νέων εταιρικών σχημάτων στα οποία η ΟΤΑ θα παίζουν το ρόλο του ιδιοκτήτη και διαχειριστή βασικών αγαθών όπως είναι η ενέργεια και το νερό, κινείται ακριβώς αυτή την κατεύθυνση του να παρακολουθήσουμε ακριβώς διεθνείς εξελίξεις και να μπορέσουμε με πρακτικούς όρους και όχι μόνο με ρητορικά σχήματα να αντιπαρατεθούμε σε λογικές όπως αυτές τις οποίες ανέφερα πριν. Πέρα λοιπόν από τα οικονομικά, πέρα από τα ζητήματα της στελέχωσης και με θεσμικό τρόπο, ο Κλισθένης έρχεται να απαντήσει σε μερικά βασικά, αν θέλετε, ερωτήματα και βασικές προκλήσεις των καιρών. Γι' αυτό θα έλεγα ότι η μεταρρύθμιση του Κλισθένη βάζει συνολικά τις βάσεις για μια πιο δημοκρατική, πιο αποκεντρωμένη και πιο συμμετοχική αυτοδιοίκηση. Γιατί εν τέλει αυτό είναι ο βασικός στόχος, αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο, η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια πράγματα και βεβαίως αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό σε τοπικό επίπεδο. Απέναντι σε αυτό βεβαίως, γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό στο σύνολό του, έχουμε ένα ανταγωνιστικό σχέδιο. Ένα ανταγωνιστικό σχέδιο το οποίο εκφράζεται κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση και στον χώρο της αυτοδιοίκησης, το οποίο μιλάει για επαναφορά του κανόνα 1:5 προσλήψεις αποχωρήσεις από το ευρύτερο δημόσιο, άρα και από την αυτοδιοίκηση. Κάτι το οποίο δημιουργεί εντάσεις και με τους ίδιους αυτοδιοικητικούς οι οποίοι προέρχονται από τον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλάει, το είδαμε πρόσφατα και στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, για την αντικατάσταση ουσιαστικά της χρηματοδότησης αυτοδιοίκησης, όπως και συνταγματικά αυτή είναι κατοχυρωμένη από το κεντρικό κράτος μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων με τις εισπράξεις του ΕΜΦΙΑ, το γνωστό θέμα το οποίο προέκυψε και το οποίο ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου
δείχνει και τον πυρήνα της λογικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι μόνο για την αυτοδιοίκηση, αλλά συνολικά για τον δημόσιο χώρο, δηλαδή της συρρήκνωσης των δημόσιων δαπανών, της, αν θέλετε, άρσης της υποχρέωσης του κράτους να χρηματοδοτεί την αυτοδιοίκηση. Και αυτό τι σημαίνει πρακτικά, μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ των Δήμων, για να μην μπούμε στα συσταγματικά ζητήματα μεταξύ πλούσιων και φτωχών Δήμων, αλλά και μεταβίβαση ουσιαστικά βασικών λειτουργιών των Δήμων στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αλλιώς ο Δήμος δεν θα μπορεί να τα ανταπεξέλθει σε αυτές τις πολύ κρίσιμες λειτουργίες. Όπως βεβαίως ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα σε αυτό είναι το ζήτημα της καθαριότητας. Και στην αυτοδιοίκηση λοιπόν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ευκρινής οι δύο κόσμοι που συγκρούονται. Από τη μία, μια λογική βάθησης της δημοκρατίας, μεγαλύτερης συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, αντιμετώπισης των βασικών προβλημάτων, τα οποία δεν έχουν και χρώμα πολλές φορές, όπως είναι η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση. Και από την άλλη, μια λογική περαιτέρω συρρήκνωσης. Ουσιαστικά, περάσματος στην αυτοδιοίκηση της βασικής κεντρικής νεοφιλελεύθερης λογικής η οποία επικρατεί και στο κοινωνικό πολιτικό σκηνικό. Με αυτή την έννοια και με αυτό το, έχοντας αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε, διαμορφωμένο, νομίζω ότι οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, αποτελούν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αποτελούν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ακριβώς γιατί δίνουν τη δυνατότητα σε δυνάμεις ευρύτερες που ξεπερνούν τα υφιστάμενα κομματικά όρια πολλές φορές να συναντηθούν. Αυτό και με όρους εκλογικούς, αλλά κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι πιο σημαντικό, και με όρους προγραμματικούς. Επειδή ακριβώς διαμορφώνονται δύο διαφορετικά σχέδια, δύο σχέδια τα οποία βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, είναι απολύτως σαφές ότι οι περισσότερες δυνάμεις και στην αυτοδιοίκηση θα κρυφθούν να πάρουν θέση. Και με αυτή την έννοια δημιουργείται η δυνατότητα για αυτό που λέγαμε πριν, συνθέσεις, συνεργασίες, δημιουργία νέων συνενέσεων, αυτό να πάρει σάρκα και οστά και στα αυτοδιοικητικά σχήματα τα οποία θα κατέβουν στις εκλογές του 2019. Προσοχή όμως εδώ. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν πρέπει να γίνει μόνο με συμφωνίες κορυφής μεταξύ αυτοδιοικητικών κεντρικών πολιτικών παραγόντων, απλώς και μόνο για να αθροίσουμε, αν θέλετε, εκλογικές δυνάμεις. Αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος μας, πρέπει να είναι το τελικό άθροισμα να είναι πολύ μεγαλύτερο από την απλή πρόσθεση των νερών. Πρέπει δηλαδή να καταλήξουμε σε σχήματα τα οποία θα δημιουργήσουν μια τέτοια δυναμική, η οποία θα υπερβαίνει τα υφιστάμενα σχήματα. Και για να γίνει αυτό, δεν υπάρχει άλλη λύση από μια ειλικρινή συζήτηση επί της προγραμματικής βάσης μιας τέτοιας συνεργασίας. Με αυτήν την έννοια, αυτό το οποίο υπόθηκε πριν από τον Κώστα, το να αναγνωριστούν βεβαίως και σε τοπικό επίπεδο ποια είναι τα βασικά διακυβεύματα και πώς τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτά, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή βεβαίως το τοπικό συνδέεται και με το κεντρικό, θα πρέπει αυτές οι δυνάμεις να επικοινωνούν, θα πρέπει να βρίσκονται μαζί και σε βασικά κεντρικά πολιτικά επίδικα, όπως είναι το μακεδονικό, όπως είναι η προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για τα δικαιώματα, όπως είναι οι πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν πάρθει και σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο για το προσφυγικό. Είναι ζητήματα τα οποία διαμορφώνουν ταυτότητα και στον αυτοδιοικητικό χώρο και νομίζω ότι πρέπει οι δυνάμεις με τις οποίες φιλοδοξούμε και πολύ καλό φιλοδοξούμε να επικοινωνήσουμε και ενδεχομένως να συμπορευτούμε, να έχουν πολύ ξεκάθαρα θέση αυτά τα ζητήματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εν όψη και των εκλογών του 2019, αλλά και μετά από αυτές, ο ορίζοντά μας δεν μπορεί να εξαντλείται μέχρι τον Μάιο του 2019. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι θα γίνει και από εκεί και πέρα. Έχουμε νομίζω την ευκαιρία αυτή τη φορά να πάμε σε αυτές τις εκλογές με μια ειλικρινή διάθεση συνεργασίας πάνω σε στέρεες προγραμματικές βάσεις, με λογική ισοτιμίας απέναντι σε όλους, όπου όλοι θα ακούγονται και όλοι θα αναλαμβάνουν την ευθύνη της συμμετοχής τους σε τέτοιου τύπου σχήματα, και με αυτόν τον τρόπο νομίζω θα μπορέσουμε να καταφέρουμε
να δημιουργήσουμε και νικηφόρα σχήματα τα οποία και σε τοπικό επίπεδο θα αντιπαρατευτούν σε λογικές και πολιτικές πρακτικές ακροδεξιάς, ξενοφοβίας, μισανοδοξίας που δυστυχώς βλέπουμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να ξανασηκώνουν κεφάλι. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η μάχη την οποία έχουμε να δώσουμε μπροστά μας. Πρέπει να τη δώσουμε λοιπόν με ευρύτητα, πρέπει να τη δώσουμε όσο περισσότεροι και περισσότερες μπορούμε μαζί, αλλά στη βάση πολύ σαφών προγραμματικών θέσεων. Σας ευχαριστώ και θα έχουμε, πιστεύω, την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα στη συζήτηση συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κύριο Σουρό και να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Ραγκούση. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Μακουράκη, τον Υπουργό, για την τιμή που μου κάνετε απόψε να δέχεται ανάμεσά σας. Προσέχουμε σε αυτή τη συζήτηση, εγώ θέλοντας και μη, με μια διαδρομή που και προσωπικά έχω, η οποία ίσως σε αρκετές και αρκετούς από εσάς δεν είναι απολύτως γνωστή, διότι έχει περάσει και μέσα από την αυτοδιοίκηση, διότι είχα την τιμή δύο φορές να είμαι αυτοδήμαρχος στο νησί του Τουβάλου. Άρα έχω τη ματιά και την ψυχολογία ενός ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να καταλαβαίνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά, είτε πολλές φορές τα λέει, είτε από αυτά που φαίνονται, γιατί είναι αυτό που λέμε η εμπειρία, η εμπειρία μετράει. Λοιπόν, σας λέω από τώρα ότι η αποψινή πάρα πολύ πετυχημένη συγκέντρωση του Βράνα του Κώστα, στα δικά μου μάτια, το πρόεδρημά του πάρου, λέει ότι έχετε πάρα πολύ καλά δεδομένα, τα οποία αν τα δουλέψετε μπορούν να εξελιχθούν σε μια ισχυρή δυναμική και να έχει το παλαιό φάλιρο πράγματι στις επόμενες αυτοδιοικητικές δημοτικές εκλογές συγκεκριμένα τη δυνατότητα να αλλάξει σελίδα, ακόμη και με την υποστήριξη αυτών ακόμη και με την υποστήριξη αυτών που πιστεύουν ότι εχθρός του καλού, αν ήταν μέχρι τώρα καλά τα πράγματα στο παλαιό φάλιρο, είναι το καλύτερο. Και το καλύτερο πάντα έρχεται στις κοινωνίες όταν νέοι άνθρωποι με ορμή, με όρεξη, με λαχτάρα μπαίνουν στο προσκήνιο. Και εγώ βλέποντας, δεν σας το κρύβω, και εγώ βλέποντας τον Κώστα τόση ώρα, εντάξει, έδινα σημασία σε όλα όσα είπε, αλλά παρακολουθούσα λίγο και τον Κώστα και έλεγα μέσα μου, δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, έτσι, έλεγα μέσα μου, μια χαρά δήμαρχος την επόμενη φορά για το παλαιό φάλιρο. Και σας το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Συγγνώμη τώρα αν εγώ λέω πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ προχωρημένα, αλλά θέλω λίγο να ξεκινήσω έτσι με αυτές τις επισημάνσεις περισσότερο για να σας δώσω να καταλάβετε ότι αυτά που θα πω εγώ απόψε έχουν ακριβώς αυτή την ματιά που σας περιέγραψα. Και δεύτερον, επίσης να διευκρινίσω κάτι το οποίο νομίζω ότι οφείλω να το κάνω για να το προστατευτώ για μια ακόμη φορά, ότι ειλικρινά σας το λέω, μάρτυράς μου ο Υπουργός, δεν έχουμε συνεννοηθεί, ούτε καν έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο για το τι θα πούμε απόψε. Άρα θα δείτε, θα διαπιστώσετε πάρα πολλές ομοιότητες αυτά που θα πω εγώ σε σύγκριση με αυτά που είπε ο Υπουργός προηγουμένως, τα οποία ειλικρινά σας το λέω, δεν οφείλονται σε καμία προηγούμενη συνεννόηση, ούτε οφείλονται στο ότι εγώ έχω προσχωρήσει στον κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έχουν μια εξήγηση και θέλω να τη δώσω από τώρα. Έχουν την εξήγηση ότι αν υπάρχουν στην κοινωνία προοδευτικές απόψεις και υπάρχουν και αρχές με βάση τις οποίες αρχίζει κάποιος να αναλύει και να σκέφτεται για τα πράγματα, δεν είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει περίπου σε αυτά τα ζητήματα, σε αυτά τα συμπεράσματα που κατέληξε προηγουμένως και ο Κώστας και ο Υπουργός. Λοιπόν, τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα και από πλευράς μου. Πρώτο, για τη μεγάλη εικόνα. Δεν είναι όλες οι δημοτικές, οι αυτοδιοικητικές, άρα και οι περιφερειακές εκλογές οι ίδιες κάθε φορά. Γιατί δεν είναι η χώρα στην ίδια κατάσταση. Γιατί δεν είναι η Ευρώπη καν στην ίδια κατάσταση με την οποία, αν τη συγκρίνουμε, που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλάζουν τα δεδομένα. Στην Ευρώπη έχουμε αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές χώρες, το είπε και ο Αλέξης προηγουμένως, μια δυναμική, μια επιθετικότητα, θα έλεγα ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα που ξαφνικά έχουν αποκτήσει πιο ακραίες εθνικιστικές και λαϊκιστικές δυνάμεις που μέχρι τώρα έχουν ξεπροβάλει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, τουλάχιστον σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Άρα έχουμε μια Ευρώπη η οποία διαρκώς παράγει το τελευταίο διάστημα
ορμπανιστές και σαλβινιστές σε επίπεδο κοινωνιών, σε επίπεδο εθνικών κρατών. Η Ελλάδα δεν είναι η ίδια με αυτή που ήταν το 2014, που είχαμε τις προηγούμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Γιατί είμαστε πια στο ξεκίνημα της μεταμνημονιακής Ελλάδας. Η μεταμνημονιακή Ελλάδα, την ύπαρξη της οποίας πολλοί αμφισβητούν, αλλά κατά τη γνώμη μου απλώς αποφάσισαν ακόμη μια φορά να διαπράξουν μια αυτοκτονία σε βάρος τους, γιατί δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι η χώρα έχει ήδη μπει στη μεταμνημονιακή της εποχή από την 21η Αυγούστου, τον περασμένο Αύγουστο. Λοιπόν, η Ελλάδα αυτή, η μεταμνημονιακή Ελλάδα, σημαίνει πολλά πράγματα. Ένα από αυτά που σημαίνει είναι ότι τελειώνει η κυρίαρχη αντίθεση της μνημονιακής Ελλάδας. Η κυρίαρχη αντίθεση της μνημονιακής Ελλάδας που μας ταλαιπώρησε από το 10 μέχρι το 18 ήταν η αντίθεση γύρω από το μνημόνιο. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι τελείωσε. Σημαίνει λοιπόν ότι αποκαθίσταται η κανονικότητα, λένε άλλοι, η φυσιολογική, πολιτική και ιδεολογική τάξη των πραγμάτων, θα έλεγε κάποιος σαν εμένα, που σημαίνει πρακτικά ότι με τα μνημονιακή Ελλάδα σημαίνει ότι θα έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά στις εκλογές που έχουμε μπροστά μας αυτό θα επικυρωθεί, έχει ήδη ξεκινήσει η επαναθεμελίωση των δύο μεγάλων παρατάξεων της χώρας, όπως και κάθε άλλης χώρας, της προοδευτικής και της συντηρητικής. Επαναθεμελιώνονται οι παρατάξεις. Και αυτό δεν συμβαίνει κάθε φορά, δεν συνέβαινε το 2014, δεν συνέβαινε στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές πριν από το 2014 και το καθεξής. Θα συμβεί όμως το 2019. Γιατί η αυτοδιοίκηση θα πάρει μέρος και οι δυνάμεις και οι κοινωνίες, οι τοπικές και τα πρόσωπα θα πάρουν μέρος σε αυτή την επαναθεμελίωση των παρατάξεων. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο τρίτο στοιχείο της μεγάλης εικόνας που είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, πραγματικά πολύ μεγάλο ρόλο. Και αυτό όχι γιατί μας αρέσει να το λέμε ή επειδή γίνεται όλη αυτή η συζήτηση στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας, μιας δημοτικής παράταξης, αλλά γιατί έτσι είναι και έτσι ήταν πάντοτε. Θα σας πω μια ιστορία, απλώς μην βιαστείτε να την παρεξηγήσετε. Όταν είχα εκλεγεί δήμαρχο στην Πάρο, έμαθα λοιπόν ότι στη δεκαετία του 60 είχε πάει ο Τέος επίσκεψη στο νησί και σε ένα ορεινό χωριό, όταν τον αποχαιρετούσαν οι κάτοικοι, γυρίζει μια γιαγιά Λευκιανή, δεν ξέρω πώς ξέρετε την Πάρο, από τις Λευκές, και του λέει λοιπόν η γιαγιά η Λευκιανή, άντε βασιλιά μου και δήμαρχος. Για να καταλάβετε στο συλλογικό λαϊκό υποσυνείδητο τι ήταν η ιδέα του δημάρχου. Λοιπόν, ένα άλλο παράδειγμα σας πω. Είναι εδώ στο Παλαιό Φάλιρο. Είναι ο βουλευτής και είναι ο δήμαρχος. Ποιος έχει με βάση το πρωτόκολλο προβάδισμα? Έχει ο δήμαρχος. Έχει ο δήμαρχος πάνω από τον βουλευτή. Λοιπόν, η ισχυροποίηση των δήμων και των περιφερειών είναι ένα μη ποσοτικό θέμα, είναι ένα κατεξοχήν πολιτικό θέμα, που σημαίνει λοιπόν ότι άρα η αυτοδιοίκηση και οτιδήποτε συμβεί σε αυτήν δεν μπορεί να μην έχει σχέση με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Άρα, εδώ ερχόμαστε στο διατάφτα, κατά τη γνώμη μου και τη δική μου, των επερχόμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Και αυτό το διατάφτα είναι ότι ναι, πρέπει με γνώμονα το εθνικό και το κοινωνικό συμφέρον να ξέρουμε ότι οι επιλογές μας στις δημοτικές εκλογές που έχουμε μπροστά μας είναι επιλογές σε σχέση με την προοδευτική ή τη συντηρητική παράταξη ανάλογα τι θα επιλέξει ο καθένας και η καθεμία από εμάς. Ειδικά σε αυτές τις εκλογές, επαναλαμβάνω, του 2019. Και επειδή ακούω πολλά και λογικό και υποψηφιότητες και ακούγονται ονόματα κλπ. Και παρατηρώ ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να είναι και καλώς θα είναι υποψήφιοι δήμαρχες στην Αθήνα, είτε περιφερειάρχες και ούτω καθεξής. Θέλουν όμως παρόλα αυτά να εκπροσωπήσουν τον προοδευτικό κόσμο, δηλαδή να είναι εκπρόσωποι της προοδευτικής παράταξης. Και γεννάται ένα ερώτημα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα εάν δεν πάρουν μια απολύτως καθαρή θέση για το μείζον αυτό εθνικό ζήτημα που είναι πράγματι και συμφωνώ, όπως το είπε και ο Υπουργός, το μακεδονικό δηλαδή συμφωνία των Πρεσπών. Δεν μπορεί να έχουμε υποψήφιο δήμαρχο στην Αθήνα που να θέλει να εκπροσωπήσει τις προοδευτικές δυνάμεις, τους προοδευτικούς πολίτες της Αθήνας ή στην κεντρική Μακεδονία και να μην παίρνει καθαρή θέση για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι μια συμφωνία του Τσίπρα με το Ζάεφ. Είναι μια απόφαση για το ποια Ελλάδα θέλουμε στην πραγματικότητα. Αν θέλουμε την Ελλάδα της εθνικής αυτοπεποίθησης ή τη φοβική, κομπλεξική Ελλάδα η οποία θα αυτοκτονεί μέρα με την ημέρα.
αν θέλουμε να πάει η χώρα μας σε μια λογική ευρωπαϊκής πρωταγωνιστικής προοπτικής ή θέλουμε να πάμε σε μια λογική μιας Ελλάδας πάλι ψωροκόστινας που πάλι θα απομονωθεί, πάλι θα συρρυκνωθεί και το καθεξής. Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχουν υποψήφοι που δεν θα πάρουν καθαρή θέση για αυτό το θέμα, ιδίως εφόσον αυτοί θέλουν, επαναλαμβάνω, να εκπροσωπήσουν την προοδευτική, ευρύτερη προοδευτική παράταξη. Επίσης, οι δημοτικές εκλογές, όπως ξέρετε πολύ καλά και εσείς και οι περιφερειακές εκλογές, έχουν δύο γύρους για την εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη. Λοιπόν, είναι καθαρό στο δεύτερο γύρο, δεν μπορεί να υπάρχει ψήφος στους Έλληνες μικρούς ορμπανιστές και σαλβινιστές, οι οποίοι είναι ήδη έτοιμοι, ξεπροβάλλουν σιγά σιγά και ανακοινώνουν υποψηφιότητες και στην περιφέρεια Αττικής ανακοινώθηκε η Δημία και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει ήδη και ούτω καθεξής. Η ψήφος στο δεύτερο γύρο πρέπει να είναι μια ψήφος δημιουργίας ενός ευρύτατου προοδευτικού ρεύματος εναντίον των μικρών, επαναλαμβάνω, σαλβινιστών και ορμπανιστών, οι οποίοι θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών. Και αυτό πρέπει να γίνει καθαρό, κατά τη γνώμη μου, από όλους τους υποψηφίους δημάρχους και περιφερειάρχες τώρα. Γιατί αυτό το ρεύμα της νίκης που θα επιχειρήσουν όλοι αυτοί να δημιουργήσουν, πρέπει τώρα να ανακοπεί. Τώρα πρέπει να περάσει το μήνυμα στην κοινωνία ότι αυτοί δεν είναι δεδομένο ότι θα νικήσουν. Γιατί το κόμμα από το οποίο προέρχονται προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό το ρεύμα, αυτό το κλίμα θα δημιουργηθεί, το ρεύμα θα ανακοπεί, εάν πράγματι υπάρξουν από τώρα τοποθετήσεις που θα αποκλείουν ψήφο σε αυτούς, επαναλαμβάνω, τους υποψηφίους που ουσιαστικά θέλουν στη χώρα μας να παίξουν αυτό το ρόλο. Και εδώ είναι υποχρέωση, είναι καθήκον των προοδευτικών κομμάτων, εάν θέλουν να αυτοτοποθετούνται στον προοδευτικό χώρο. Διότι επίσης θέλω να πω ότι δεν νοείται η ουδετερότητα στις δημοτικές εκλογές στο δεύτερο γύρο του 2019. Δεν μπορεί να έχεις μπροστά σου τον μικρό ορμπανιστή και τον όποιο υποψήφιο από τον προοδευτικό χώρο και να λες εγώ δεν ξέρω. Ή εγώ είμαι Πόντιος Πιλάτος, αφήνω ουδέτερα τους πολίτες να αποφασίζουν. Πρέπει να πάρουν όλη θέση και να πάρουν από τώρα. Ένα επόμενο θέμα το οποίο ήθελα και εγώ λίγο να θίξω έτσι σαν στοιχείο προβληματισμού και για τη συζήτηση, αν θέλετε να ακολουθήσει μετά, είναι σχετικό με το ερώτημα ποιο είναι το μέλλον της αυτοδιοίκησης. Γιατί πράγματι έχει γίνει πολλή δουλειά στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Τώρα πράγματι, και εγώ συμφωνώ ότι η απλή αναλογική, όχι μόνο στην αυτοδιοίκηση, και σε επίπεδο χώρας, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη που θα πάει τα πολιτικά πράγματα μπροστά. Παρότι θα υπάρχουν αντιδράσεις και στην πορεία, θα υπάρχουν και προσπάθειες να πισωγυρίσουν αυτές τις επιλογές κ.ο.κ. Εν τούτης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει το ερώτημα πού πάει η αυτοδιοίκηση, πού πρέπει να πάει. Λοιπόν, και επειδή ανοίγει και η συνταγματική αναθεώρηση, από ό,τι μαθαίνουμε πολύ σύντομα, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, νομίζω ότι πρέπει ναι να αποφασίσουμε, πρέπει να καταλήξουμε σιγά σιγά ότι ποιος ήταν ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στον, να το πω έτσι λίγο, πολιτιακό και θεσμικό καταμερισμό της εργασίας. Δηλαδή, τι θα κάνουν οι Δήμοι στη χώρα, τι θα κάνουν οι περιφέρειες στη χώρα. Ποιος ήταν ο ρόλος τους σε αυτό το πλαίσιο του θεσμικού και πολιτικού καταμερισμού της εργασίας. Θα είναι αυτό που πρότεινε πράγματι ο κύριος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο κατάφερα αντισυνταγματικό και ανερμάτιστο, το οποίο εδώ να ανοίξω μια παρένθεση για να δούμε τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση τι θα κάνει, γιατί και ο Υπουργός έχει τοποθετηθεί πολύ καθαρά για την αντισυνταγματικότητα των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη, αλλά και όλοι όσοι γνωρίζουν το θέμα έχουν μιλήσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, τι θα κάνει τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί για προσέξτε, αν συμπεριλάβει η Νέα Δημοκρατία στις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση και πρόβλεψη για την συνταγματική αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου που κατά τη γνώμη όλων ημών απαιτείται για να περάσουν τέτοιες πολιτικές, αν συμφωνεί κανείς με αυτές, τότε σημαίνει ότι θα αποδεχθεί ότι δεν μπορεί με το ισχύον σύνταγμα, αν μείνει έτσι. Αυτή η πρόταση, κατά τα άλλα, την παρήγγυπα από την ανακοίνωση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να υλοποιηθεί. Αν πάλι δεν συμπεριλάβουν τέτοια πρόταση, δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι για μια ακόμη φορά κορυδεύουν, διότι δεν πρόκειται να μπορέσει να προχωρήσει στο παραμικρό όπως έχουν με τον πιο επίσημο τρόπο διατυπώσει ως άποψη πολλοί έγκυροι συνταγματολόγοι της χώρας. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι το μέλλον της αυτοδιοίκησης πρέπει να το δούμε μέσα από τους Δήμους οι οποίοι θα πάρουν το σύνολο, να το πω έτσι πολύ απλά,
του κοινωνικού φορτίου, του κοινωνικού κράτους που λέμε, του κράτους πρόνοιας, και όλες οι πολιτικές, οι κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, σταδιακά να περνάνε από τους Δήμους, όλο το αναπτυξιακό κομμάτι της χώρας να πάει στις περιφέρειες. Και σε αυτόν τον καταμερισμό της εργασίας, οι Δήμοι να είναι το κοινωνικό πρόσωπο της Ελλάδας, οι περιφέρειες να έχουν τον αναπτυξιακό ρόλο. Αυτό, ξέρετε, περνάει μέσα από προφανώς εκ χώρες αρμοδιοτήτων, κυρίως δύο υπουργείων. Και εδώ να πω και κάτι που πολλές φορές παρεξηγείται. Γιατί λέει, ξέρω εγώ, ο Καλλικράτης, ο Χριστένης, ο Χαρίτσης, παλιότερα ο Ραγκούσης, και εγώ δεν είναι αρμοδιότητες. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν αποφασίζαμε να αναλάβουν το βάρος του κοινωνικού κράτους οι Δήμοι, ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, τότε αυτό δεν είναι δουλειά που, ή κάτι που μπορεί να περάσει από τις υπογραφές του Υπουργού Εσωτερικών. Αυτό είναι δουλειά και περνάει από τις υπογραφές σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σημερινής Υπουργού Εργασίας ή για την ανάπτυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης. Γιατί πολλές φορές λέει ο Κλειστένης δεν έδωσε αυτό, ο Καλλικράτης δεν έκανε εκείνο, και στην πραγματικότητα δεν έχει δικαίωμα το Υπουργείο Εσωτερικών να παίρνει αρμοδιότητες από την Υπουργεία. Μόνο τα Υπουργεία μπορούν να εκχωρήσουν αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση, τα συγκεκριμένα σε κάθε περίπτωση. Τώρα, υπάρχουν και τρία επιμέρους όμως ζητήματα για την αυτοδιοίκηση, κατά τη γνώμη μου, τα οποία δεν είναι μικρή σημασία, γιατί τα ζήσαμε και πολλές φορές αυτά αναδεικνύονται και σε σημαντικότερη, ότι μάλλον αναδεικνύονται σαν να έχουν και έχουν για τον κόσμο, για τους πολίτες, μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Πρώτον, ζήσαμε αυτή την τραγωδία στο μάτι. Και έχετε ακούσει κι εσείς με τους περίπου 100 νεκρούς δυστυχώς συμπολίτες μας. Και έχετε ακούσει πολλές φορές τη συζήτηση που ξεκίνησε από τα τέλη Ιουλίου για το τι έγινε εκείνο το βράδυ και γιατί δεν ακοινώθηκε το μάτι και γιατί η περιφέρεια δεν έδωσε την εντολή κτλ. Μισό λεπτό. Και αυτό θέλω να το πω και ως αυτοδιοικητικός πρώην και ως πρώην άνθρωπος που δούλεψα για την αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Υπουργείου. Λοιπόν, δεν είναι η αυτοδιοίκηση το ηχοματερί μέσα στην οποία μπορούμε να πετάμε όλες τις ανομίες του μεταπολεμικού κράτους, του πελατειακού πολιτικού συστήματος της μεταπολίτευσης. Δεν είναι αυτό το πράγμα η μεταπολίτευση, η αυτοδιοίκηση. Γιατί τώρα το λέω αυτό? Γιατί όταν έγινε η τραγωδία στο Μάτι, άρχισε αυτή η συζήτηση γιατί η περιφέρεια δεν έδωσε την εντολή εκένωση. Και λέω και εγώ, ρε παιδί μου, η περιφέρεια εντολή εκένωση, Λοιπόν, το 2014 αποφάσισε η κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου σε μία διάταξη μέσα σε ένα νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία να συμπεριλάβει μία πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία η πυροσβεστική, όταν θα διαπιστώνει την ανάγκη να εκενωθεί ένας οικισμός, θα εισηγείται στην περιφέρεια. Αυτό δεν υπήρχε μέχρι τότε και η περιφέρεια θα πρέπει να παίρνει την απόφαση. Δεν υπήρχε μέχρι τότε. Και είναι απολύτως λάθος. Και είναι μιας λογικής και μιας νοοτροπίας σαν αυτή που σας είπα προηγουμένως. Ότι σαν να είναι η αυτοδιοίκηση ο σάκος του μπόξ. Έχει η πυροσβεστική την επίβλεψη της εξέλιξης μιας πυρκαγιάς. Έχει την εκτίμηση, κάνει βγάζει το συμπέρασμα ότι πρέπει να υπάρξει εκένωση. Αυτή θα πάρει την απόφαση. Και θα ζητήσει από την περιφέρεια να συνδράμει, θα ζητήσει από τον Δήμο να συνδράμει, από όλους οργανώσεις τις κοινωνικές και το καθεξής. Το 2014 λοιπόν αποφάσισαν οι κύριοι να περάσουν μια τέτοια διάταξη. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εσείς έχετε την χαρά και πραγματικά την ικανοποίηση κατά την γνώμη μου να έχετε τον Κώστα και άλλα παιδιά και άλλους νέους, άλλες νέες, άλλους ανθρώπους αυτοδιοίκησης που θα υπηρετήσουν και θα διεκδικήσουν την ψήφα σας για να υπηρετήσουν το παλαιό φάλιρο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχει εν ενεργεία δήμαρχος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για δωροδοκία, παρακαλώ. Όχι γιατί, ξέρω εγώ, έκανε μια τροχιά παράβαση. Για δωροδοκία. Και παρόλα αυτά βρίσκεται στη θέση του. Αυτό δεν επιτρεπόταν πριν από το 2014, που πάλι η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το θεσμοθέτησε. Ο Νίκος Οξυντάκης έχει δώσει αγώνες και αγώνες για αυτό το θέμα. Δεν είναι δυνατόν για την σχέση εμπιστοσύνης, για την σχέση
την αγαστή της συνεργασίας των κοινωνιών με την αυτοδιοίκηση, να επιτρέπουμε καταδικασμένους δημάρχους για δωροδοκία μετά την καταδίκη τους να επανέρχονται στον τόπο τους, να επανέρχονται στο αξιωμά τους. Λοιπόν, ο Μπέος, μιλάω για τον Μπέο στο Βόλο, αν σας μπέρδεψα. Ο Μπέος στο Βόλο έχει καταδίκη σε πρώτο βαθμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, διαχειρίζεται τα χρήματα και τις υποθέσεις των πολιτών του Βόλου. Τρίτον, ακούτε τώρα για το Δήμο της Αθήνας και το πρόβλημα με την αστυνόμευση κτλ. Δεν ακούτε. Α, και τώρα είχαμε και αυτό το τραγικό περιστατικό με την δολοφονία του Ζακ. Λοιπόν, δολοφονία κατά τη γνώμη πολλών. Εν πάση περιπτώσει, πού θέλω να καταλήξω. Πράγματι, η μικροεγκληματικότητα είναι αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα που πρέπει να τύχει διαχείριση. Και πρέπει, άκουσα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θέλει να ξεκινήσει πεζές περιπολίες κλπ. Κλπ. Η ελληνική αστυνομία δεν πρέπει να είναι για τη μεγάλη εγκληματικότητα, για τα σοβαρά θέματα. Ναι. Η μικροεγκληματικότητα, η μικροπαραβατικότητα, γιατί δεν πρέπει να είναι στη δημοτική αστυνομία. Και γιατί τη δημοτική αστυνομία έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης το 2014 πάλι με την κυβέρνηση Σαμαρά να την καταργήσει. Και αυτή τη στιγμή να υπάρχουν οι Δήμοι ουσιαστικά, κυριολεκτικά, ως ανοχήρωτες πολιτείες. Γιατί τους πήραν τη δημοτική αστυνομία. Που ήταν ένα ισχυρό εργαλείο για τη συμπαράσταση στον πολίτη και για την αντιμετώπιση ακριβώς αυτής της μικροπαραβατικότητας, της μικροεγκληματικότητας και με πεζές περιπολίες που θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή και να ενισχύονται και το καθεξής. Λοιπόν, θα κλείσω λέγοντας για ακόμη μια φορά ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να είμαι απόψη μαζί σας και να πω ότι η αυτοδιοίκηση έχει πραγματικά πολλά πράγματα ακόμη να προσφέρει και θα μου επιτρέψετε να κλείσω με κάτι το οποίο προέκυψε σε μια συζήτηση πρόσφατα που είχα, λίγο αφαιρετική. Ξέρετε ποια είναι η μαγεία της αυτοδιοίκησης. Η μαγεία της αυτοδιοίκησης είναι ότι σου επιτρέπει να είσαι στην πραγματικότητα, σου επιτρέπει να είσαι στην πολιτική ως άνθρωπος, αλλά στη ζωή να μην είσαι ως πολιτικός. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της αυτοδιοίκησης. Και όσο για τη γιαγιά από την Πάρο, πρέπει να σας πω ότι η ευχή της δικαιώθηκε. Γιατί ο βασιλιάς ούτε καν δήμαρχος δεν είναι πια, οπότε τώρα...